Πάμε τώρα στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Έχουμε εξελίξεις. Θα δούμε όλα αυτά τι σημαίνουν. Χτες λοιπόν μάθαμε, ήταν μια είδηση η οποία πραγματικά έσκασε σαν βόμβα, την απόφαση της Ούρλας Πισπυρίγκου να αλλάξει δικηγόρο. Να σταματήσει τη συνεργασία της με τον κύριο Θωνα Παπαδόπουλο και να αναλάβει την υπεράσπισή της ο κύριος Αλέξης Κούγιας ως αποκλειστικός και μοναδικός συνηγορός της. Όπως ρητά ορίζει το πληροεξούσιο που του έδωσε. Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε μια ανακοίνωση από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου που εξηγεί από τη δική του σκοπιά πώς έγιναν τα πράγματα. Είπε, ήταν απόφασή μου να φύγω γιατί διαφώνησα με την τακτική που ήθελε να ακολουθήσει η Ούρλα Πισπυρίγκου. Άρα θέλει κάτι άλλο να κάνει η Πισπυρίγκου. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Λέει ότι διαφώνησε με εκείνην. Η ίδια η κυρία Πισπυρίγκου τώρα με δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε πριν από λίγη ώρα το γραφείο του κυρίου Κούγια, του δικηγόρου της πια, λέει ότι ευχαριστεί τον Θωνα Παπαδόπουλο και λέει ότι ήταν κυρίως απόφαση της οικογένειάς της η αλλαγή συνηγόρου. Σημειώστε δε ότι τη νύχτα αισθάνθηκε λέει αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα απολύτως και γύρισε αμέσως ξανά στις γυναικείες φυλακές. Από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Θριάσιο νοσοκομείο και λίγες ώρες μετά, επιστροφή στο κελί της. Τη βραδινή περιπέτεια της 33χρονης κατηγορούμενης πλαισιώνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Κούγια που από χθες την εκπροσωπεί, οι αντιδράσεις για τη συνεργασία τους, η πρώτη τοποθέτηση του Όθωνα Παπαδόπουλου μετά τις χθεσινές εξελίξεις και οι συζητήσεις για το έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών στην πολύκροτη υπόθεση. Η μητέρα που κατηγορείται για τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών της αισθάνθηκε αδιαθεσία λίγο μετά τη 1:30 τη νύχτα. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και εξετάστηκε από παθολόγο, νευρολόγο αλλά και καρδιολόγο. Διαπιστώθηκε ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει για νοσηλεία και έτσι λίγο πριν τις 4 επέστρεψε στο μονόκλινο δωμάτιο στην πτέρυγα που κρατείται στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Το μεσημέρι, ο Όθωνας Παπαδόπουλος μίλησε για πρώτη φορά για τη διακοπή της συνεργασίας του με την 33χρονη κατηγορούμενη. Αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η διαφωνία μας αναφορικά με την υιοθετούμενη υπερασπιστική γραμμή και αναφορικά με το ύφος της διατύπωσης των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Το δικηγορικό μου γραφείο δεν εγκαταλείπει ποτέ τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων και σέβεται απόλυτα τους εντολείς του. Σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στις συζητήσεις και τα σενάρια, ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι συζήτησε με την 33χρονη και αποφάσισαν από κοινού να τερματίσουν την πεντάμινη. Συνεργασία τους. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η λύση της μεταξύ μας συνεργασίας επήλθε μετά από κοινή συμφωνία μας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον χειρισμό της υπόθεσης μέχρι σήμερα. Από το πρώτο λεπτό που η κατηγορούμενη μητέρα μου έδωσε την εντολή για την συγκεκριμένη υπόθεση, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες του γραφείου μου εργαστήκαμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο με κύριο γνώμονα τη σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Η 33χρονη βρίσκεται πλέον σε συνεχή επικοινωνία με τον νέο της δικηγόρο, που από χθες δίνει το στίγμα της υπερασπιστικής γραμμής που θα ακολουθήσει. Έχω ενοχληθεί αφάνταστα από τις ενέργειες θεσμικών οργάνων εις βάρος της κυρίας Πισπυρίγκου και με τον τρόπο που θεσμικά όργανα και πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από θεσμικούς φορείς οδήγησαν σε κατάρρευση στο τεκμήριο αθότητος. Η κατηγορούμενη αισιοδοξεί ότι με τον Αλέξη Κούγια στο πλευρό της, η προβολή του θέματος με πρωταγωνίστρια την ίδια θα αλλάξει. Κοντά του φαίνεται να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια εν ώψη της απολογίας της και ευελπιστεί πως σύντομα θα ανοίξει και πάλι ο δρόμος για την ελευθερία της. Οι ικανοποιημένοι εμφανίζονται και οι στενοί συγκινείς της που τη στηρίζουν και πιστεύουν από την πρώτη στιγμή τους ισχυρισμούς της. Κλειδί πάντως παραμένει η αποδόμηση του πορίσματος Καρακούκη και Καλόγρια. Ενοχλήθηκα φάνταστα με τον τρόπο που ακυρώθηκαν ή προσπάθησαν κάποιοι να ακυρώσουν, ακόμη και για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών, προσωπικότητες σαν του κορυφαίου Έλληνα καθηγητού παθολογοανατομικής του κυρίου Αγαπητού και δύο κορυφαίων Ελληνίδων ιατροδικαστών, της κυρίας Τσάκωνα και της κυρίας Σιόλα. Ήδη πάντως η νέα συνεργασία προκαλεί αντιδράσεις. Ο κάθε κατηγορούμενος και οι συνήγοροι του έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όποιο μέσο για την υπεράσπισή του. Σε υποθέσεις όμως με ιατροδικαστικά ζητήματα, η επιστήμη δίνει τις απαντήσεις. Ο Αλέξης Κούγιας ήταν η πρώτη της επιλογή και επί μήνες προσπαθούσε να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του για να συνεργαστούν. Κάτι που έγινε μετά από συζητήσεις, αρνήσεις και αλλεπάλληλες επαφές. Ποτέ στην καριέρα μου δεν ανέλαβα υπόθεση που δεν είχε
υπερασπιστική υποδομή. Δεν έχω καμία ανάγκη ούτε διαφημίσεως, ούτε επαγγελματικής καταξιώσεως. Όπως είπε, στον χρόνο που μεσολάβησε, κατάφερε να μελετήσει τη δικογραφία και συμφώνησε να τη συμπαρασταθεί νομικά και να την καθοδηγήσει. Το αν η κυρία Πισπυρίγκου είναι αθώα ή όχι, δεν θα το αποφασίσει ούτε κανένας δικηγόρος, ούτε κανένας ιατροδικαστής, ούτε κανένας παθολογοανατόμος, ούτε κανένας μάρτυρας ιατρός ή νοσηλευτής, ούτε κανένας μάρτυρας αστυνομικός, αλλά μόνο οι τακτικοί δικαστές και οι ένορκοι που θα κρίνουν την υπόθεση. Το ενδιαφέρον στην πολυσυζητημένη υπόθεση αναζωπυρώνεται και πλέον όλοι αναμένουν την απολογία της 33χρονης μέσα στις επόμενες μέρες. Σας είπα ήδη ότι πριν από λίγο από το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Κούγια δόθηκε στη δημοσιότητα μια δήλωση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Η Μαρίλη Λάπα είναι εδώ για να μας πει το περιεχόμενό της. Για πες μας, Μαρίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και έγινε αυτή η δημοσιοποίηση γιατί η ίδια δεν διαθέτει μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τουλάχιστον δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Λοιπόν, τι λέει η 33χρονη. Αγαπητέ Όθωνα, δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το πόσο πολύ με στήριξες από την πρώτη στιγμή της δικαστικής τραγωδίας και πόσο υπεράνθρωπα αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου. Είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και ένας ικανότατος και έτοιμος δικηγόρος. Η απόφαση για την επιλογή του συναδέλφου σου κυρίου Κούγια για να με υπερασπιστεί ήταν κυρίως της οικογένειάς μου, η οποία και με στηρίζει οικονομικά και στην οποία και εγώ συμφώνησα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο μου συμπαραστάθηκε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και πόσο αγωνίστηκες για να αποδείξεις την αθωότητά μου. Θα σου είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή, έγραψε η 33χρονη κατηγορούμενη. Ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι διατυπωμένα όλα και με την ανακοίνωση του κ. Παπαδόπουλου και με αυτό που λέει, είναι σαν να λέει ότι εντάξει, εγώ ήθελα να συνεργαστώ μαζί σου, αλλά και η οικογένειά μου ήθελε τον άλλο δικηγόρο. Εγώ τον κύριο Κούγια και επειδή αυτοί πληρώνουν, τι να κάνω κι εγώ, αλλά συμφώνησα κι εγώ. Απ' την άλλη μεριά, είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί το έχει πει και ο ίδιος, ότι είχε επαφές ίδια με τον κύριο Κούγια, έτσι. Δηλαδή, τηλεφωνούσε, είχαν επικοινωνία, ήταν από την πρώτη στιγμή όπου υπήρχε η διάθεση της συνεργασίας. Αλλά όλα αυτά μπορεί να τα αποδώσει και κάποιος στην προσπάθεια να κλείσει καλά αυτός ο κύκλος ανάμεσα στην Πισπυρίγκου και στον Όθωνα Παπαδόπουλο, που είναι αλήθεια, έδωσε μάχη όλο αυτό το διάστημα. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει, δεν νομίζω ότι χρειάζονται παραπάνω σχόλια. Μάρλη, σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να πάμε στον Πέτρο Κοσουλό, γιατί ο Πέτρος δεν χρειάζεται να πω πόσο έχει ασχοληθεί, πόσο έχει αποκαλύψει πράγματα γύρω από αυτήν την ιστορία. Καλησπέρα Πέτρο και καλή σεζόν. Καλή σεζόν Νίκο, καλησπέρα σε εσένα και στους τηλεθεατές μας. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσω από αυτό του δικηγόρου, γιατί είναι αλήθεια ότι μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλους μας. Εσύ δεν ξέρω αν το περίμενες ή αν έχεις μάθει τι οδήγησε τελικά σε αυτή την αλλαγή. Είναι προφανές, Νίκο, αυτό το οποίο είπες και εσύ νωρίτερα και νομίζω ότι επιβεβαίνονται από το ρεπορτάζ, ότι εδώ και καιρό η κυρία Πισπυρίγκου, η κατηγορούμενη, είχε προσεγγίσει το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Αλέξη Κούγια. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι υπήρχε επιμονή από ένα τουλάχιστον πρόσωπο της οικογένειάς της και συγκεκριμένα τον πατέρα της, η οποία την παρότρινε κατά τη διάρκεια των μηνών και της ποινικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, να αναθέσει την υπεράσπισή της στον κύριο Αλέξη Κούγια. Αυτό λοιπόν έγινε χθες. Μας προκαλεί έκπληξη υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε, στο παραδέκα της νέας της απολογίας για την διπλή δίωξη, η οποία της έχει ασκηθεί για την υπόθεση της Μαντένας. Μπορεί όμως, Πέτρο, να είναι και αυτός ο λόγος. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι, πώς να το πω, η προσδοκία ότι δεν θα πάνε τα πράγματα όπως πήγανε στην πρώτη κατηγορία για την Τζορτζίνα. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, Νίκο, γιατί είδα και παρακολούθησα και την παρουσία του κύριου Κούγια χθες στο δικό σου, στη δική σου την εκπομπή. Διάβασα και το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε και διαβάσατε κι εσείς τώρα λίγο νωρίτερα την ανακοίνωση του κύριου Παπαδόπουλου. Ο κύριος Παπαδόπουλος κάνει λόγο ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση μεταξύ εκείνου και της κυρίας Πισπυρίγκου σε ό,τι αφορά την υπερασπιστική γραμμή. Διαβάζοντας χθες την ανακοίνωση του κυρίου Κούγια, βλέπω ότι συνεχίζει ουσιαστικά την υπεράσπιση από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι μας είπε ο κύριος Κούγιας, ότι η κυρία Τσάκωνα και η κυρία Τσιόλα είναι οι καλύτεροι ιατροδικαστές της χώρας, ουσιαστικά που θέλει να το πάει, ότι θα πρέπει να συνταχθεί η κατηγορούμενη με τις πρώτες ιατροδικαστικές πράξεις, οι οποίες όμως έχουν κριθεί ως άστοχες από το πόρισμα Καρακούγια και Καλόγρια, και ότι υπήρχαν διάφορα άλλα συμφέροντα τα οποία ενδεχομένως ήθελαν να την ενοχοποιήσουν. Εγώ προσωπικά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια διαφορά σε ό,τι αφορά διαφοροποίηση. Καλά, αυτό νομίζω ότι μπορεί να το δούμε στην πορεία. Είναι προφανές πάντως ότι, να το πω απλά, όπως το εντόπισες και εσύ πολύ σωστά,
ψαχνόταν εδώ και καιρό για κάποιον άλλο δικηγόρο. Η Ρούλα Πισπυρίγου και το οικογενειακό της περιβάλλον, όπως είπες. Τώρα, αυτό είναι δικαίωμα του κάθε κατηγορούμενου και της κάθε κατηγορούμενης και της κάθε οικογένειας, έτσι, να κάνουν την επιλογή τους. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πώς εξελίσσεται η ιστορία, τι μαθαίνεις, τι βλέπεις? Είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή η δικογραφία σε ό,τι αφορά τη Μαλένα και την Ήριδα. Εγώ εκτιμώ ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου η κυρία Πισπυρίγκου θα κληθεί από την κυρία Τζορτζάτου την ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Είναι προφανές ότι θα ζητήσει κάποια προθεσμία προκειμένου να συντάξει το απολογητικό της υπόμνημα και να βρεθεί ενώπιαν της δικαστικής λειτουργού. Από εκεί και πέρα, νομίζω, αγαπητέ Νίκο, ότι θα πρέπει να περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την ανάληψη της υπεράσπισης από τον κύριο Κούγια, αν η κυρία Πισπυρίγκου καταφέρει εν τέλει να βρει κάποιο τεχνικό σύμβουλο. Γιατί μέχρι στιγμής έχει αλλάξει 3-4 δικηγόρους. Να σου θυμίσω ότι ήταν ο κύριος Λίτρας, στη συνέχεια ήταν ο κύριος Ιωάννου, ο οποίος έκατσε ελάχιστες ώρες, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κούγιας. Αυτό το οποίο δεν έχει βρει μέχρι στιγμής η κατηγορούμενη είναι κάποιον τεχνικό σύμβουλο. Εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να δω αν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα υπογράψει προσπαθώντας να αποδομήσει το πόρισμα του κύριου Καρακού και του κυρίου Καλόγρια. Και όπως μαθαίνω, πριν προτού κληθεί η κυρία Πισπυρίγκου να απολογηθεί, η ανακρίτρια αναμένεται να καλέσει αρκετούς μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον παθολογανατόμο, τον κύριο Ευτυχιάδη, ο οποίος επικούρησε ουσιαστικά τον κύριο Καλόγρια και τον κύριο Καρακούκη στη σύνταξη του πορίσματος, προκειμένου να καταθέσουν, ενώ νομίζω ότι θα κληθούν να καταθέσουν και η κυρία Τσάκωνα με την κυρία Τσιόλα, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι έχουν να πούν πλέον. Αυτό είναι, το εντοπίζει σωστά ο Πέτρος, και το σημείο που θα δοθεί η μάχη. Δηλαδή, στην περίπτωση της Τζορτζίνας, στην πρώτη κατηγορία για την οποία είναι και προφυλακισμένη, δεν υπήρχε κάποια άλλη διαφοροποίηση, κάποια άλλη ιατροδικαστική έκθεση. Δηλαδή, το παιδί πέθανε και με το που πέθανε έγινε ό,τι έγινε, προέκυψαν εξετάσεις, απαγγέλθηκε η κατηγορία. Για τα άλλα δύο παιδιά, αυτά που τώρα κατηγορείται και έκρεμει να απολογηθεί, έχει τις ιατροδικαστικές εκθέσεις όταν πέθαναν τα παιδιά, οι οποίες έδειχναν ότι δεν υπήρχε δολοφονία. Βεβαίως τώρα και οι ιατροδικαστές τα λένε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή είχαμε ακούσει και την κυρία Τσιόλα που έλεγε «Μα εγώ είχα αυτό και είχα μάθει και πήγα». Πάντως εκεί πάνω θα δοθεί η μάχη. Εκεί ίσως εδράζεται και η αλλαγή του δικηγόρου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αρχές Σεπτεμβρίου ούτως ή άλλως μιλάμε τώρα για λίγες μέρες από τώρα. Έτσι. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα έχουμε την απολογία. Η προθεσμία πόσο να είναι, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου φαντάζομαι θα έχουμε πια την απολογία. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν ξανά. Καλά, ο Πέτρος Κουσουλός. Επίσης. Και...